παιδί, το γνώριζα, μάλλον το γνώρισα, σε ένα κάλεσμα στο Σάββατο με φίλους με τον Χρήστο Φερεντίνο. Είχε την Ελένη Βιτάλη καλεσμένη και πήγαμε. Είχα καταλάβει ότι είναι πασίτρελο, υπέροχο και υπερταλαντούχο. Αυτό εγώ δεν το ξέρω. Hey. Ήξερα ότι είναι υπερταλαντούχο, δεν ήξερα ότι είναι πασίτρελο κι αυτό. Εντάξει, τώρα. Πασίτρελο κι αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί είναι το ήρεμο πασίτρελο. Το ήρεμο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε όλους δηλαδή. Ευχαριστούμε για τα ωραία σου λόγια. Και ας είναι αυτά έτσι. Δεν τα θέλουμε αυτά. Ναι, έχεις δίκιο για τη Δάφνη. Είναι αυτό που λέμε το αυτό που δεν φαίνεται. Το σιγανό το ποταμάκι. Εγώ ξέρω. Θεωρώ ότι για μένα είστε η έκπληξη. Όχι γιατί δεν ήξερα και οι δύο ότι τραγουδάτε πάρα πολύ. Για τον Κωνσταντίνο δεν το ήξερα. Για το πόσο πολύ δέσατε και το πόσο καλές είναι οι εμφανίσεις. Το νιώθετε εσείς, το καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι από την αρχή απλώς είχαμε επικοινωνία. Με τη μία. Ναι, μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, να πούμε πέντε πράγματα, να κάνουμε τις πρόβες μας να βγουν ωραίες. Και έχετε βρει χημεία μεταξύ σας, δηλαδή σας το και δεν έχετε μαλώσει, ας πούμε, μια φορά να πείτε «Δεν μ' αρέσει το μωρό». Λίγο τσακωνόμαστε. Κοίταξε, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν, τώρα το άγχος της την έχει στρεσάρει. Με πιέζει. Σε πιέζει, αγόρι. Δημιουργεί εμένα όλο αυτό. Μου βγαίνει και εμένα ο κακός μου αυτό. Κακός σου, πολύ. Ναι. Που έχουμε καιρό να τον δούμε. Λοιπόν, δέσαμε πολύ ωραία με τη Δάφνη, πέρα από την πλάκα. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Κάνει πίσω πάντα και στον τόνο των τραγουδιών, γιατί είναι γυναίκα, είναι άντρας. Αυτό είναι θετικό. Ναι. Είμαστε non-binary. Ναι, ναι. Είμαστε πολύ σταθεροί. Ο Κωνσταντίνο. Μπράβο. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, δέσαμε και περνάμε πάρα πολύ ωραία και το στοίχημα για μένα είναι να το απολαμβάνουμε. Και εγώ θεωρώ, και σας το έλεγα τώρα και στα backstage, ότι το βασικότερο είναι, ρε παιδί μου, να μην παθαίνεις αυτή την τρέλα, γιατί να πω ότι το jazz το ξεκινάς όντως λίγο κουρούκου. Έλα, παιδιά, θα πάω κάπου να τραγουδάω, καλά θα είναι. Αλλά σταδιακά, όσο περνάνε τα live, βγαίνει μια ανταγωνιστικότητα, όπως και βγαίνει και αυτό το ότι... Ρε παιδιά, ωραία, περνάω. Θέλω να μείνω, ρε παιδί μου. Θέλω να μείνω. Νομίζω ότι περισσότερο είναι το ότι θες να γίνεις όλο και καλύτερος μετά από κάποια φάση. Ναι. Βλέπεις, λες, αχ, αυτό δεν το έκανα έτσι που ήθελα. Αυτό δεν ήταν εκεί, αυτό δεν ήταν εδώ. Και μετά όσο πάει, αυτό σε πιάνει. Και μας το λέγανε στην αρχή, αλλά δεν το πιστεύαμε. Εγώ έλεγα, αποκλείεται. Δεν ρωτάγατε εδώ τον Μπάλιουρα. Εδώ τον Μπάλιουρα. Είχατε γνωριστεί από πριν ή η γνωριμία έγινε κατευθείαν στο jazz? Κατευθείαν στο jazz. Ατάκα και επιτόπου. Ναι. Και ήταν και από την πρώτη στιγμή, είπατε, ωραία, δέσαμε εδώ πέρα, είμαστε ήρεμοι. Δέσαμε πάρα πολύ, ναι. Βλέπω ότι, ειδικά στο τελευταίο live, νομίζω ότι ήταν το σημείο που φάνηκε περισσότερο η εξέλιξή σας. Γιατί το Waterloo είναι, να πούμε, ένα τρομερό δυσκολάκι τραγούδι. Δηλαδή, εγώ σαν μαθήτρια του jazz θα έλεγα, πού πας ρε Καραμήτρο τώρα. Η κριτική, δεν είδα την κριτική, δεν θυμάμαι την κριτική. Ήταν καλή? Καλή ήτανε. Σας είπαν καλά λόγια. Μας είπαν πολύ καλά λόγια και το απολαύσαμε. Εγώ το ευχαριστήθηκα και η Δάφνη, δεν το συζητάμε. Μας αρέσει και σας. Σας αρέσει. Πολύ ωραίο τρόπο. Μωρέ, εσείς προς τα εκεί είστε, νομίζω. Μόλις βάζει κανένα τέτοιο τραγούδι, αναθαρίζει η καρδιά σας. Σας βλέπω. Έχετε πάθει το κάτι της. Πριν μπεις στο Just, την κριτική του χώρου τη φοβήθηκες? Εννοώ ότι θα πούν... Πώς του ήρθε του Κωνσταντίνου τώρα, γιατί εσύ είσαι, να πούμε, ένα παιδί εν ενεργεία ηθοποιός, με τα θέατρα σου, με τα τρεξίματά σου, με τα όλα σου. Κοίταξε να δεις, είναι μεγάλο κομμάτι αυτό που λες και καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες, αλλά εδώ και χρόνια έχω ξεπεράσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τις όποιες αναστολές ως προς τις... Το τι θεωρείτε, ας πούμε... Ως προς τις επιλογές μου, τις ταμπέλες... Τις δηλώσεις μου, τις θέσεις μου. This is it. Αυτοί είμαστε. This is it. Δεν θέλω και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να με καθορίζει ο κοινωνικός μου περίγυρος. Ή και μία τύπου σοβαροφάνεια. Όσο γίνεται αυτός που είμαι. Και θεωρώ ότι είναι τέτοιο το επίπεδο. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό που συμβαίνει σε κάθε επεισόδιο του Just είναι σαν να είναι 10 show μαζί. Όταν ήρθα και είδα τις εμφανίσεις, γιατί ήμουν στα backstage στο Just, ότι στείνεται μία μίνι παράσταση, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, παιδιά. Είναι πολύ μεγάλη παραγωγή, το ξέρεις ίσουνα. Και κάθε τραγούδι, οι χορογραφίες, είναι όλα από την αρχή, η σκηνοθεσία, ο κ. Καπετανίδης, ο Φωκάς Ευαγγελινός, τα φωνητικά, τα παιδιά μας απορτάρουν τόσο πολύ. Η Βικτώρια Χαλκίτη, δηλαδή ποιο να πρωτοποιήσει. Καλά, και η Επιτροπή μας καθοδηγεί με τις
με την κριτική της, εμένα με έχει βοηθήσει, πραγματικά με έχει βοηθήσει. Ναι. Γιατί όσο είναι αυστηρή, μπορεί να θυμώνω ή να, με τον εαυτό μου, γιατί έχω κάνει όντως λάθη, αλλά μετά προσπαθώ και τα δύο. Άρα υπάρχουν φορές που ακούς κάτι που λες. Γιατί... δεν γίνεται αλλιώς. Πάντα θα υπάρχει αυτό. Ναι. Εννοείται και δει όταν μιλάμε για μη επαγγελματίες τραγουδιστές. Δηλαδή, ούτως ή άλλως η κριτική διαχωρίζεται. Καλά, και τι να πούνε για τη δική σου φωνή, κορίτσι μου, δηλαδή πραγματικά. Να πούνε ότι ναι, σήμερα δεν άγγιξε το υπερτέλειο, είναι το υπερ-υπερτέλειο. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η Δάφνη είναι μία από τις φωνές που είναι πολύ ξεχωριστή στην Ελλάδα και εξαιρετική. Ήσουν και στο Voice, Δάφνη. Ναι, ήμουν το 17. Νομίζω. Μ' αρέσει που το λέει, λες, ήταν... Όχι, που το... Πει, 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 το 15 ήταν. Το 15 ήταν. Νας. Πού είναι. Εδώ τι είναι. Εδώ είναι το αίμα. Εδώ είναι το αίμα με την Άννα. Την Άννα. Να σας πω ότι εγώ έζησα στο Just the Two of Us την γνωστή συνάντηση Άννα Βίση Δέσποινα Μπαντή. Και σας το λέω για να προετοιμαστείτε την κομματάρα. Και σας το λέω για να προετοιμαστείτε γιατί με τον Νίκο Κοκλώνη κάτι τέτοιο μπορεί να σας περιμένει. Κάποια στιγμή δηλαδή να πάτε σε ένα live και να έρθει η Μαντόνα να ενωθεί με την Κριστίνα Αγγιλέρα. Απλά πραγματάκια. Πολλές εκπλήξεις. Τι, αυτή την, το Σαββατοκύριακο, αυτό θα είναι κανονικά το επεισόδιο. Να πούμε το προηγούμενο ήταν Παρασκευή. Αλλά ήταν μία μέρα. Τώρα η Κοκλοβίζιον, η γνωστή Κοκλοβίζιον που ήταν υπέροχη. Και έσκησε κιόλας. Τώρα, δεν μπορούμε να μας πείτε το τραγούδι. Ανακοινώθηκε το τραγούδι. Όχι. Δεν το έχεις. Όχι. Είναι από αυτά που γελάτε ή το... σας προβλημάτισε. Κοίτα. Μου κάνει εδώ το acting το παιδί αυτό. Μην το πεις. Να το... Οπότε είναι κάτι που γελάσατε όταν το ακούσατε. Όχι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι challenge. Πολύ είναι ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι. Από πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Ναι, και είμαι... Εξαιρετικό άνθρωπο. Έχει λίγο έτσι και ένα άγχος το αν θα βγει σωστό. Όμορφη γυναίκα. Πολύ. Ξέρουμε πολλά χρόνια. Εξαιρετικός άνθρωπος. Ελληνίδα, αφού την ξέρουμε πολλά χρόνια. Χαρακτηρισμένο το κομμάτι από εκείνη απίστευτα. Ναι. Ωρε μάνα μου, άκου τώρα εδώ κουιζάρα που μας έχουν βάλει. Ναι, θα κάψουμε τον εγκεφαλό μας. Έχει κινησιολογία, είναι ένα από τα κομμάτια που είναι, θέλει πιο σταθερότητα. Έχει μία, έχει μία θηλυκότητα στην κινησιολογία. Ναι. Έχει λίγο. Ναι. Ότι θα μας φάει τη δουλειά εδώ πέρα στα τηλεοπτικά, το ξέρετε το παιδί. Εγώ το ήξερα από τη μέρα που το συνάντησα. Έχετε βάλει πολλά μαζί. Δυσκολάκι μου ακούγεται. Τόσα δώσαμε. Ακόμα δεν το κατάλαβες. Όχι, Κατερίνα. Δεν έχω καταλάβει. Κατερίνα. Όπα, 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 όπα. Κάτι ναι, κάνει ναι, η κοπέλα ναι, απέξω. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Που σημαίνει ότι ίσως όταν το τραγουδήσετε υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σας κρίνει. Α, δεν ξέρω. Είναι αυτό που κάνει, δεν ξέρω. Μπορεί. Το περαδόθε. Δεν ξέρω αν θα είναι και να μας κρίνει. Μπορεί να μην είναι. Μπορεί και να μην είναι. Έγινε. Τι θα κάνουμε εδώ τώρα. Είναι κατάσταση, είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, οπότε πάμε για ένα challenge. Είναι challenge, είναι challenge. Είναι challenge. Είναι. Το τελικό το σκέφτεστε. Θα θέλατε, θα εδώ θέλατε. Που φτάσαμε, Κατερίνα, το μυαλό μας. Αν δεν πάμε, θα είναι μεγάλη αποτυχία. Και τα σπάει όλα και λέει, είμαι πολύ άνετος με τον Just, αλλά αν δεν πάμε στον τελικό. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Στη... Εκτός Just, τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, πείτε μου, τι γίνεται αυτή την εποχή. Ξέρω ότι εσύ έχεις και το κομμωτήριο που τρέχεις, που γίνεται χαμός. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, πάμε πολύ καλά, όλα καλά. Και συζητάω και κάτι θεατρικά για του χρόνου, μη ανακοινώσιμο ακόμη. Αν θα ευοδοθεί, θα είμαι πολύ χαρούμενο γιατί θα συνεργαστώ με ανθρώπους που αγαπώ πολύ. Εκεί μου πήγε πιο γρήγορα το μυαλό από την τραγουδίστρια με τη θηλυκότητα, να το πω. Και κάτι. Όλο είναι quiz του Κωνσταντινού. Θα κερδίσετε στο τέλος. Ένα ψυγείο καταψύκτη. Ναι. Όλο είναι quiz το τέλος. Ένα μανταλάκι. Ένα μανταλάκι, βεβαίως, βεβαίως. Και εσύ, Δαφνούλα μου. Εγώ είμαι τώρα στο Hotel Hermou με την Άννα Βύση. Με την Άννα. Ξέρουμε. Προσπαθούμε να βρούμε τραπέζι. Έχουμε βάλει μέσω. Τι να σου πω πιο. Εγώ. Βρήκα το μέσο για να μιλήσουμε μετά. Ετοιμαστείτε. Ντυθείτε, ραφτείτε. Έχουμε βύσει. Έχουμε βύσει. Ναι, και ταυτόχρονα βγάζω, ετοιμάζω το καινούργιο μου κομμάτι που λέγεται Μάγκας. Και δεν λέει για μένα, όλες περίεργος. Το οποίο το έχω ακούσει, είναι εξαιρετικό. Ευχαριστώ. Εξαιρετικό. Λέγεται Μάγκας. Πολύ ιδιαίτερο. Στο δικό σου στυλ, αυτό που ακούμε, το γνωστό ηλεκτρονικό dance κομμάτι. Κάτι τέτοιο, είναι έτσι πιο ρεγκετόν, θα έλεγα. Όχι ρεγκετόν, afrobeat, τέτοιο στυλ, ας πούμε. Αλλά το δύσκολο με μένα είναι ότι ξεκινά ένα project και μετά κάνω άλλα 10, οπότε χάνομαι και δεν μπορώ να βγάλω τι ζωή σου, παιδί μου, τη Διμήνα. Α, ζύγι, ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό. Και εσύ, λιοντάρι. Ιχθύς, ιχθύς.
Διπλό με διπλό. Μια παρέα μόνη του. Τέσσερι κομματέοι. Γίνεται εκεί πέρα χαμός. Μια και είπαμε τώρα για αφροηλεκτρονικό και κοκλοβίζιον. Eurovision είδαμε. Βεβαίως. Ναι, είδαμε. Είμαστε του ζαριού. Είμαστε φαν του τραγουδιού. Μας άρεσε. Εδώ, ναι, μα γι' αυτό ήρθαμε. Να, το έκατσε μπροστά. Σας άρεσε η εμφάνισή μας. Καλά, έχει ξεκινήσει ήδη ένα γλεντοκόπι, αλλά αυτό το έχουμε συνηθίσει. Μία μέρα μετά του Eurovision, αν δεν τον γκρινιάξουμε λίγο, δεν μας πάει καλά και σαν χώρα εδώ που τα λέμε. Σας άρεσε το τραγούδι. Εμένα μου άρεσε από την αρχή το τραγούδι, γιατί έχει πολλές επιρροές μέσα. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ναι. Να βάζουμε διάφορα από διάφορα πράγματα. Το κάνω κι εγώ στα κομμάτια μου, οπότε μου αρέσει. Εσύ? Λοιπόν, τι. Όχι, μου άρεσε. Μου άρεσε. Σου άρεσε, μου άρεσε. Ναι. Το που το πρωτοάκουσα όταν βγήκε. Δεν ήταν κάτι mainstream συνηθισμένο. Λέω, γεια. Yeah. Όσο το άκουσα όμως, το συνήθισα και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό ήθελα στην αυτό το τραγούδι. Στην αρχή προσπαθείς να το καταλάβεις. Ναι, γιατί είναι πολλά τα στοιχεία. Ναι. Λοιπόν, μόλις μας κάλεσαν από το Just, ναι, τα παιδιά μπορούν να ανακοινώσουν το τραγούδι που θα πούν. Τώρα μας το είπανε. Α, μπορούμε. Άρα ποια είναι. Αγαπημένη Χριστέ μου, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιο είναι το τραγούδι, λοιπόν, παιδιά? Περασμένα, ξεχασμένα κι όλα καλά. Μα να προσέχεις που κοίτας. Ελάτε το πούμε όλο. Τέλος. Ανοίγω τα χέρια. Αχ, τα χέρια. Δεν το πούμε όλο και πιάνω με φρέν. Λοιπόν, τα παιδιά θα πούνε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια της Κέτης Γαρμπή. Όντως, παρότι είναι ένα πολύ ανεβαστικό τραγούδι, το χορευτικό είναι τόσο όσο. Καλό είναι αυτό για τις ανάσες, για να μην πέστε τα μάτια. Να του δώσε λίγο κιθάρα. Είναι όλη η χορογραφία το μάτια, χέρια, χαμός. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά τα τρελά τα βλέπετε στο Just the Two of Us και φυσικά σε όλα αυτά που κάνουν εκτός του Just. Είναι η Δάφνη Λόρενς από το πολύ μπλα 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 και ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.